έβλεπε ότι υπήρχε μια κινητικότητα τέτοια. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και σύνεση ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε το θέμα, διότι είναι ανησυχητικό. Έχω αρχίσει και φοβάμαι, κύριε Παπαδόπουλο. Είναι ανησυχητικό, αλλά απ' την άλλη θέλει και. Έκανε και παράπονα η Μάριο ότι φώναξα, αλλά εγώ φοβήθηκα. Με αυτό το σύνθημα φοβήθηκα. Μα το σύνθημα είναι για να φοβόμαστε και το σύνθημα είναι κυρίως για να ανησυχήσει η ίδια η πολιτική τάξη της χώρας, η οποία δεν μοιάζει συντεταγμένα και με ενότητα να αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Καταρχήν, όταν έχουμε το σύνθημα «Η Δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία», εγώ αντιλαμβάνομαι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση της δημοκρατίας, έτσι δεν είναι. Αυτό, δεν και είναι δεύτερον, ότι μέσα σε αυτό το σύνθημα κάποιοι, πια σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί, ξεπλένουν το ότι η Χούντα πούλησε την Κύπρο. Διότι έχουμε μια αντιστροφή των πραγμάτων αυτό. Και ένα πράγμα που δεν ξέρουν οι μαθητές, που νοσταλγούν παλιές δόξες, διότι βυθίζονται σε μια εθνική νοσταλγία και εκείνη και εμείς μαζί, είναι ότι πριν από 40-45 χρόνια το δικτατορικό καθεστώς έπεσε επειδή πούλησε την Κύπρο. Άρα όταν λέμε «η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία», να σκεφτόμαστε εκείνο. Γιατί λέγεται αυτό τώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μικρές ηλικίες παιδιών που μπαίνουν σε μια λογική ενός διάχυτου μιλιταρισμού στις σχολικές αυλές. Ναι. Δηλαδή είδατε κι εσείς το βίντεο στην Πτολεμαϊδα με τα 13χρονα, τα παιδιά του γυμνασίου. Κάποιος λίγο πιο μπασμένος στα κόλπα, κάνα δύο χρόνια μεγαλύτερος, τους έλεγε συνθήματα πεζών αυτών, εθνικιστικά. Η Κύπρος είναι ελληνική, η Μικρά Ασία είναι ελληνική, η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, το Πεκίνο είναι ελληνικό, δεν ξέρω τι τους έλεγε. Και αυτά από κάτω, σαν τα μαϊμουδάκια, χορεύανε και λέγανε τα ίδια συνθήματα. Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς αντιμετωπίζουμε γενικά αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όταν στις σχολικές παρελάσεις πριν από ένα μήνα έμπαιναν τάγματα εφέδρων και κάναμε παρέλαση μαζί με τους μαθητές και δεν υπάρχει μια αντίδραση της πολιτείας. Ότι σχολική παρέλαση είναι ένα πράγμα. Τι να κάνει η πολιτεία, τώρα θα το κάνω. Τι να κάνει η πολιτεία, ο καθένας μπορεί θα πάει να τους σταματήσει. Δεν θα πάει να του σταματήσει κανένα δια τη βία, αλλά λέω ότι έχουμε, από αυτό προσπαθώ να πω, ότι έχουμε μια εξελικτική διαδικασία και τώρα που το κλίμα είναι αυτό που είναι, προφανώς κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Εκμεταλλεύονται και μια παθογένεια που υπάρχει στο ελληνικό σχολείο, που περίπου το Δεκέμβριο θα γίνει και μια κατάληψη. Γιατί λίγο για πλάκα. Γιατί θεωρείτε όμως, κύριε Παπαϊωάννου, ότι βρήκανε έφορο έδαφος να διεισδύσουν στα σχολεία, σε παιδιά δηλαδή. Πέραν, εντάξει, γιατί δεν απευθύνονται σε άλλες ομάδες? Καταρχήν, διότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι αυτές οι ιδέες και ο, ας μην πω εθνικισμός, να πω εθνοκεντρισμός ο ισχυρός, είναι ιδέες που έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινωνικό σώμα στην Ελλάδα. Έτσι. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ειδικά λόγω της κρίσης έχει στραφεί μεγάλο μέρος του κοινωνικού σώματος σε μια τέτοια ταυτοτική, ας πούμε, ανησυχία και αναζήτηση. Α, μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν και ευθύνες που πάνε πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή, πριν από 25 χρόνια για το Μακεδονικό, η κυβέρνηση τότε και η Εκκλησία και οι αντιπολίτες βγάζαν τα σχολεία στους δρόμους το 1990. Έτσι. Σωστά. Αυτό το κάναμε επισήμως τότε. Και μπήκε ένας κόσμος ολόκληρος σε αυτή τη λογική ότι εγώ για να φοβήσω το γείτονα θα βγάλω τα 13χρονα να κουνάνε ελληνικά σημαίακια. Όταν λοιπόν το κάνουν μόνα τους τώρα, πρέπει να αναλογιστώ και εγώ τις ευθύνες μου ως πολιτική τάξη επίσης να πω. Και το τρίτο είναι ότι φυσικά τα 13χρονα και τα 14χρονα και τα 15χρονα είναι έφλεκτη ύλη αναλώσιμη. Θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγε και δεν μιλάω τώρα, εγώ δεν λέω ότι είναι ναζιστικό όλο αυτό προς Θεού. Αλλά υπάρχει μια λογική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χίτλερ έλεγε ότι εγώ από τους νέους θέλω τη γροθιά τους, δεν θέλω το μυαλό τους. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα. Ξέρετε έχουμε κάτι, κύριε Παπαϊωάννου, σας το ρωτάω ορμή. Αυτό, γιατί συνολικότερα από τα σχολεία και το τελευταίο διάστημα έχουμε δει επιθετικές συμπεριφορές και δεν ξεχνάει κανείς και την εισβολή στο Υπουργείο Παιδείας και τον τρόπο που συνομίλησαν με τον Υπουργό πάνω από το Σωστά. γραφείο του. Σωστά. Δηλαδή ήταν λίγο σοκαριστικό και αυτό. Γιατί βεβαίως οι νέοι έχουν μια άλλη ορμή και μια άλλη επαναστατικότητα. Αλλά αν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, άλλο το ένα μεν, άλλο το άλλο, αλλά βλέπουμε ότι ξεφεύγουν τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές όψεις ενός φαινομένου και το φαινόμενο είναι μια προϊούσα, ας πούμε, έκπτωση. Αυτό υπάρχει πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Αυτό τον καιρό νομίζω ότι πια προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, αυτές οι δυνάμεις. Θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι έφηβοι, ότι έχουν το δυναμισμό τους, ότι το μυαλό του, το αίμα τους βράζει, ότι πάντα οι έφηβοι και οι νέοι ήταν μπροστά στον αγώνα. Αλλά πήγα... η Μάριο περιγράφει όχι μια γένεια, αλλά μια φασίζουσα συμπεριφορά. Ακριβώς. Αλλά αυτό έχει ξεφύγει στον Υπουργό σε αυτή την ηλικία. Έτσι. Αλλά... Και
μέχρι το... Υπήρχε, αλλά από εδώ και πέρα αυτό περιγράφει μάλλον είναι ότι ξεφύγαμε. Άλλο να ζητάς στο διάλογο και άλλο να μπαίνει στο γραφείο. Αυτό και να χοροπηδάς στο γραφείο. Αυτό περιγράφει είναι ξεφύγαμε. Φυσικά ξεφύγαμε και φυσικά ξεφύγαμε. Αυτό περιγράφει μάλλον ξεφύγαμε. Πρέπει να δούμε και ο καθένας από τους παράγοντες. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται στο πεδίο της σχολικής κοινότητας. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, που είναι σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχουν οι γονείς σε αυτά τα σχολεία. Τι κάνουν οι συλλογοί των εκπαιδευτικών. Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αφήνονται μόνοι τους, να στοχοποιούνται όπως κάνουν, βγάζει ο Παναγιώτερος και ο Λαγός, με πρόσωπα εκπαιδευτικών και να τους στοχοποιεί έτσι. Αλλά και από την άλλη, πρέπει και η εκπαιδευτική κοινότητα να πάρει πρωτοβουλίες. Να κάνουν πράγματα το Δεκέμβριο στα σχολεία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα γίνει, πόσοι είναι από τη μια, πόσοι είναι από την άλλη. Ούτε μπορούμε να αφήσουμε τις αυλές να γίνουν πεδίο σύγκρουση. Να δούμε ποιοι θα είναι οι περισσότεροι. Κύριε Παπαϊωάννου, τα παιδιά τα βάζουν μπροστά γιατί δεν έχουν αναπτυγμένη κρίση, συν ότι έχουν άγνοια. Δεν είναι λίγο άδικη αυτή η κριτική απέναντι στους 15άριδες, στους 16άριδες, στους 17άριδες. Δηλαδή, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν έχουμε άγνοια ή έχουμε αναπτυγμένη κρίση. Το λέω με την έννοια ότι όταν λέμε ότι οι 15άριδες έχουν άγνοια, δεν κάνουμε κριτική, κάνουμε αυτοκριτική. Διότι για κάποιους λόγους είναι τα πράγματα έτσι, είναι αποτέλεσμα μιας εποχής. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα έτσι, αλλά πάντως υπάρχει ένα ιστορικό έλλειμμα, ένα έλλειμμα ιστορικής γνώσης. Γιατί ακολουθούν όμως τα παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, κανείς δεν θα ποινικοποιήσει προφανώς, θα δαιμονοποιήσει την αγάπη για την πατρίδα και το να θυμούνται την ιστορία. Άλλωστε, είναι διεκδίκηση όλων μας, να ξέρουμε πέντε πράγματα. Από την άλλη, εδώ έχουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για την ιστορία. Να το πω ολόκληρο για να μην παρεξηγηθούμε. Που έχουν μίσος για την δημοκρατία, το διαπιστώσετε από το ξεκίνημα και από εκεί ξεκινάει όλο. Έχουν ένα μίσος για τη δημοκρατία και σε αυτό το κάλεσμα κάνουν. Και έχουμε και τα άλλα τα παιδιά που πώς παλιά ακολουθούσαν, ας πούμε, στις καταλήψεις για τα προϊόντα του Κυλικίου. Ακολουθούν χωρίς να κάνουν δεύτερη σκέψη, στα τυφλά, ένα πρόσταγμα που το δίνουν άνθρωποι με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν λέει κανείς, φαντάζομαι, να μην βγουν τα παιδιά στον δρόμο, να μην διαμαρτυρηθούν, να μην διεκδικήσουν αυτά τα οποία κρίνουν. Αλλά ακολουθούν στα τυφλά ανθρώπους με πολύ περίεργα χαρακτηριστικά. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο να το δει κανείς ψύχραμα. Καταρχήν, υπάρχει ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας που έχει να κάνει με αυτό που είπατε κι εσείς. Υπάρχει μια εύκολη έφεση, ας κάνουμε μια κατάληψη κτλ. Αυτό υπήρχε πάντα. Είναι μια παθογένεια. Το δεύτερο είναι ότι αυτού του είδους η ρητορική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία, ας το αντιμετωπίσουμε και ας το αποδεχτούμε, είναι σεξι για τα παιδιά. Είναι ελκυστική. Έτσι, είναι ένα lifestyle το οποίο έχει απήχηση στους εφήβους. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει και το κομμάτι της άγνοιας. Αλλά εκεί υπάρχει και η παρέμβαση όλων των υπολείπων ημών. Δηλαδή το σύνθημα «Ελάσει τέφρα» είναι ένα τελείως ναζιστικής έμπνευσης σύνθημα. Όταν το βλέπεις στα κάγκελα ενός σχολείου. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτι δεν κάνουμε. Τα παιδιά, κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Γενικά κάτι δεν έχουμε κάνει καλά όλοι μας και το εκπαιδευτικό σύστημα και οι γονείς και η δημοκρατία ως δημοκρατία. Κάτι δεν έχει κάνει καλά. Είναι έτσι. Και επίσης εγώ, αν μπορώ, δύο σκέψεις ακόμα. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει ούτε να το μειώσουμε, να το απομειώσουμε, να το υποτιμήσουμε, ούτε να το υπερμεγεθύνουμε. Τι θέλω να πω. Έχουμε ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Εγώ νομίζω ότι η φάση η έντονη δεν θα είναι τώρα μέχρι το Δεκέμβριο, θα είναι το Μάρτιο, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Που θα ψηφίζεται καλώς εχόντων των πραγμάτων η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Θα έχουμε το Μάρτιο παρελάσεις 25 Μαρτίου και θα έχουμε και μία σε εξέλιξη προεκλογική περίοδο. Άρα θα είναι ένα γήπεδο έφορο για να υπάρχουν τέτοιες εστίες αποσταθεροποίησης και έντασης. Εκεί θα χρειαστεί πάρα πολύ προσοχή και σύνεση. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη και προς το τέλος της, μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά, της δίκης της Χρυσής Αυγής. Είναι λογικό, καθώς βλέπει την ετοιμιγορία να έρχεται αυτή η οργάνωση, να προσπαθεί να δημιουργήσει εντάσεις. Άρα χρειάζεται από την άλλη πλευρά μια προσπάθεια αυτό να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα, να μην τους αφήσουμε να το καταφέρουν αυτό το πράγμα, διότι κάθε ένταση σε προάβλιο σχολείου γύρω από τέτοια θέματα είναι μια ένταση που τους ευνοεί. Ωραίο να τα λέμε αυτά. Και εγώ το λέω και εγώ φωνάζω και κάνω και ενδεχομένως οι φωνές μου να δημιουργούν το αντίθετο αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να. Ναι, γιατί την ένταση την επιδιώκουν εκείνοι. Την επιδιώκουν εκείνοι. Τόση ώρα θα μπορούσα να απαντήσω σε κάποιους τηλεθεατές οι οποίοι. Αυτό που γίνεται είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Και μας δεν στέλνουν πορωμένα παιδιά, επειδή πιάσαμε επειδή τα παιδιά στο στόμα μας. Συγκεκριμένοι το διανοηθήκαμε αυτό. Αλλά στέλνουν ενήλικες άνθρωποι. Ενήλικες συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και από εδώ και από εκεί. Αυτός ο φανατισμός, αυτός ο διχασμός και αυτή η μανία και η πόρωση είναι αδιανόητη και είναι σε μεγάλη έκταση. Αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρολ mail από εδώ ή από εκεί. Θα πατήσω είναι κανονικοί άνθρωποι. Για το φανατισμό. Υπάρχουν σε ιστοσελίδες σήμερα. Και εκεί άρχισα, γι' αυτό φοβήθηκα και μπήκα με τέτοια ένταση. Εμφύλιο σε εισαγωγικά μαθητών. Μόλις το είδα αυτό, ανατρίχεσα, κύριε Παπαϊωάννου. Όπως και με την
Λογικό. Με το σύνθημα η δημοκρατία που είσαι στη Μακεδονία, έτσι και με αυτό που είδε στις ιστοσελίδες, εμφύλιος, και το κάνουμε εμείς. Συνάδελφοί μας. Να σας πω κάτι. Να πούμε λίγο τα πράγματα όσο μπορούμε ήρεμα. Το μήνυμα που στέλνετε στα κινητά των μαθητών. Κυκλοφορεί ευρέως, έτσι. Ένα συγκεκριμένο φωτογραφημένο μήνυμα είναι. Τι λέει? Πανελλαδική λέει. Κατάληψη όλα τα σχολεία της χώρας σήμερα. Ναι. Για τη Βόρειο Ήπειρο, τον Κατσίφα, το Μακεδονικό και τα εθνικά μας θέματα. Πείτε μου εσείς αν μπορούσατε να φτιάξετε πιο προβοκατόρικο και αποσταθεροποιητικό σύνδημα από αυτό. Δεν είναι για τη Μακεδονία αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία γίνεται για ό,τι μπορεί να γίνει και ό,τι κάτσει. Όπου κάτσει μπίλια είναι αυτή η ιστορία. Λέω λοιπόν, πώς την αντιμετωπίζεις? Με το να προσπαθήσεις να βγάλεις, να μπει στη λογική της χαμηλής ή της μεσαίας έντασης στους σχολικούς χώρους? Θεωρώ πως όχι. Προφανώς η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών είναι μια ήρεμη, συντεταγμένη, δημοκρατική πλειονότητα. Καλό θα είναι ήρεμα να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς και αν δεν μπορέσει να τους απορροφήσει, πρέπει να πάρουμε άλλες πρωτοβουλίες. Ο Δεκέμβριος, ας πούμε, είναι ένας μήνας που δεν πρέπει να περιμένουμε απλώς να σβήσει αυτό το πράγμα. Ας γίνουν πράγματα μέσα στα σχολεία. Ξέρετε κάτι τώρα. Να κάνουν εκδηλώσεις στα παιδιά. 10 Δεκεμβρίου είναι η μέρα δικαιωμάτων. Ας πάρουν δύο δάσκαλοι σε κάθε σχολή την πρωτοβουλία να δείξουν μια ταινία στα παιδιά για τον ναζισμό. Είναι δύσκολος και ο χειρισμός, φαντάζομαι, από την πλευρά δύσκολα των θέματα εκπαιδευτικών. Δύσκολα θέματα συζητάμε. Είναι εκεί, τους στέλνουν και μηνύματα στους μαθητές να καταδώσουν όποιους καθηγητές. Ναι, ναι. Είναι αντίθετη στις καταλήψεις. Το δηλαδή, και αυτό. Έτσι διάβαζα εχθές και δεν το αμφισβητώ. Δηλαδή, αν έχουν φτάσει σε τέτοιο αυτό σημείο. Το έχουμε και αυτό, παιδιά. Μάριο, το έχουμε και αυτό. Αυτό σημαίνει προσπάθεια έντασης. Αυτό διάβαζα εχθές. Λοιπόν, εμένα με παίρνουν τηλέφωνο, επειδή έχουν δει ότι μιλάω και γράφω για αυτό το θέμα. Χθες με πήραν τηλέφωνο δύο διευθύντριες γυμνασίων από τη Θεσσαλονίκη. Διευθύντριες γυμνασίων. Και μου λένε δεν έχουμε κατάληψη, αλλά νιώθουμε ένα πράγμα που έρχεται από έξω και πιέζει το σχολείο. Τι και να κάνουμε. Επίσης θέλω να προσθέσω, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και δυστυχώς εδώ όταν λες κάτι και δεν έχει ακούσει το προηγούμενο ή το επόμενο, φαίνεται σαν να γέρνεις από τη μία πλευρά. Προφανώς και η Βόρειος Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, το έχουμε παρακολουθήσει όλο το διάστημα αυτό για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώς και αυτά τα παιδιά θα ακούνε στα σπίτια τους, που δεν είναι σπίτια ακροδεξιών και φασιστών, ότι δεν συμφωνούν με την Συμφωνία. Αλλά αυτό που γίνεται μέσα στο σχολείο με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά επικίνδυνο, γιατί γίνεται ένα διαφορετικό μπόλιασμα. Στο βίντεο που λέγαμε πριν για την Πτολεμαϊδα, το βίντεο αυτό τελειώνει, είναι ένα δεκάλεπτο, αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Εμένα με σώκαραν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα 14χρονα να τραγουδάνε συνθήματα οϊκάδων, έτσι, επιθετικού εθνικισμού. Και το δεύτερο που τελειώνει, όταν ένας δημοτικός άρχοντας από την περιοχή, δεν ξέρω αν ήταν ο δήμαρχος ή κάποιος άλλος, μιλάει στα παιδιά, τα 13χρονα, δημοτικός παράγοντας, εκλεγμένος, και τους λέει τη φράση: δυστυχώς την εξωτερική πολιτική της χώρας τη χαράζουν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, έχεις δημοτικό παράγοντα, ο οποίος ευθέως αμφισβητεί τη συνταγματική τάξη και είναι και πολιτική ηλιθιότητα, διότι αυτή η συνταγματική τάξη τον έβγαλε αυτόν τον άνθρωπο εκεί. Κωνσταντίνε, από την Αθήνα, το σύνθημα το οποίο αναφέρουμε είναι ότι η δημοκρατία πούλησε την Μακεδονία. Δεν αναφέρουμε το σύνθημα που λες εσύ ή οποιοδήποτε άλλο. Όχι για την ουσία του μηνύματός σου, αλλά για αυτό που λέει η Μάριον ως επισήμαση, ότι άλλα λέμε και άλλα μας κατηγορείται. Μας κατηγορείται με χαρά για αυτά τα οποία λέμε, αλλά όχι για άλλα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να συνοψίσω. Η δημοκρατία, είναι ένα στιβαρό, πρέπει να είναι ένα στιβαρό, ήρεμο, αλλά και αποφασιστικό πολίτευμα όταν απειλείται. Και πρέπει να δείχνει τα δόντια της κάποια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα μας.